νομίζω ότι και στον τομέα του τουρισμού η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας είναι κοινή με τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δει κανείς ποιος ωφελήθηκε από αυτό το success story διαχρονικά όλα τα προηγούμενα χρόνια, ποιος ωφελείται από αυτά τα 17 δις που λέει ο κύριος Κικίλιας έσοδα από τον τουρισμό, ωφελήθηκαν στην πραγματικότητα οι μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι, οι πολυεθνικοί όμιλοι που λέει ο κύριος Κικίλιας ότι ήρθαν να επενδύσουν σε αυτή τη χώρα και ήρθαν να επενδύσουν ακριβώς επειδή υπάρχουν τουλάχιστον 14 εργασιακές συνθήκες. Με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι, οι ίδιοι τα καταγγέλουν, να δουλεύουν σε συνθήκες γαλέρας. Και είναι ένα ερωτηματικό. Ο κύριος Τσίπρας εχθές από το Ηράκλειο είχε υπόψη του ότι στο Ηράκλειο υπάρχει καταγγελία για μεγάλο ξενοδοχειακό όμιλο που υποχρεώνει τους εργαζόμενους να υπογράψουν για ποινική ρήτρα 5.000 ευρώ αν δεν... αποφασίσουν να φύγουν. Γιατί δεν αντέχουν τις εξοδοτικές συνθήκες εργασίας. Αυτό είναι το τουριστικό θαύμα στη χώρα μας. Πάντως και εδώ βλέπω στην καθημερινή, στο εξώφυλλο σήμερα 105.000 διαμερίσματα Airbnb στην Ελλάδα και αυτοί οι 105.000 διοκτήτες βγάζουν λεφτά κι αυτοί. Επωφελούνται τόσο πάντων. Και την ίδια στιγμή, ξέρετε, αυτό το καθεστώς έχει οδηγήσει σε εκτείναξη των ενοικίων. Να μην μπορούν οι λαϊκές οικογένειες να βρουν φτηνό σπίτι να μείνουν, να μην μπορούν νέα ζευγάρια να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Εκεί έχουμε φτάσει. Αλλά κοιτάξτε, όταν μιλάμε βέβαια και για τουρισμό, πρέπει να μιλήσουμε και για τη δυνατότητα που δεν υπάρχει της λαϊκής οικογένειας να κάνει έστω και για λίγες μέρες φτηνές διακοπές. Γιατί αν κάνουμε, εσείς ο ίδιος το είπατε πριν από λίγο, αν κάνουμε σήμερα μία. Στον κύκλο μας, όχι να πάμε παραπέρα. Θα διαπιστώσουμε ότι είναι πάρα πολύ λίγες οι οικογένειες που μπορούν να κάνουν δωρεάν διακοπές. Και την ίδια στιγμή. Ορίστε. Τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού. Καταρχήν δεν αφορούν όλους. Πρώτον. Ναι. Και δεύτερον, αν δείτε ότι ο κοινωνικός τουρισμός διαχρονικά όλα τα χρόνια μειώνονται συνεχώς οι δαπάνες. Λοιπόν. Θα έρθουμε, θα απαντήσετε. Ένα, αλλά κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει μία αξία να πούμε, γιατί εδώ στη δική μας αντίληψη, στη δική μας, αν θέλετε, στο δικό μας πρόγραμμα εξουσίας, οι διακοπές και η αναψυχή θα είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα για όλους. Θα είναι δικαίωμα που θα έχει να κάνει και με την ελευθερία. Πώς θα τα εξασφαλίσετε αυτό, ένα λεπτό να μιλήσουμε για το εφικτό μας, και το ανέφικτο. Γιατί στη δική μας, ναι, εφικτό. Ωραία, ακούγονται όλα. Το θέμα είναι να πάμε στην αληθινή ζωή και να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Στην αληθινή ζωή, ξέρετε, παράγεται τόσος πλούτος σε αυτή τη χώρα, όμως αυτός ο πλούτος, δείτε, συγκεντρώνεται σε πάρα πολύ λίγα χέρια. Και ποιοι τον παράγουν? Τον παράγουν αυτοί οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε αυτές τις άθλιες συνθήκες. Όμως τώρα αυτό που επήγει, και σε αυτό βέβαια βεβαίως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με τις δυνάμεις του μπαίνει μπροστά, είναι να υπάρχουν για τους εργαζόμενους σταθερές συνθήκες εργασίας, ανθρώπινες, αξιοπρεπείς μισθοί, να υπάρχουν στα νησιά που βουλιάζουν από τον τουρισμό αξιοπρεπείς υποδομές. Δεν μπορεί σε ένα νησί σαν την Κο, μια γυναίκα να πεθαίνει σε μια καρότσα ή στην Ανατολική Αττική, μια έγκυος γυναίκα Ανατολική Αττική, που είναι επίσης μια τουριστική περιοχή στο Λεκανοπέδιο, να μην υπάρχει και να είναι έτοιμα διαχρονικά, που έχει αναδείξει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δημόσιο νοσοκομείο. Θα γίνει αναψυκτήριο. Δημόσιο νοσοκομείο. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι γεμάτη βιομηχανίες, η οποία έχει τουρισμό, για μια περιοχή όπου μια λαϊκή οικογένεια πρέπει να έρθει στο κέντρο της Αθήνας. Χρειάζεται λοιπόν και τέτοιος προγραμματισμός για την υγεία. Δεν υπάρχει. Να απαντήσει ο κ. Κικίλιας. Γιατί όταν λέμε για επενδύσεις, συγγνώμη, στην υγεία, ο καθένας καταλαβαίνει ότι που προχωρήσει η λογική, η παιδεία, η υγεία, εμπόρευμα. Εμείς λέμε να σταματήσουν αυτά τα παιχνίδια με τη μουσουλμανική μειονότητα, γιατί σε κάθε περίπτωση είναι και υποκρισία να ανακαλύπτει κανείς τώρα τις παρεμβάσεις του τουρκικού προξενείου, όταν είναι γνωστό ότι εδώ και χρόνια υπάρχουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις και έχει να κάνει βέβαια με την πρόθεση υποψηφίων σε όλα τα κόμματα διαχρονικά. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, όταν μιλάμε για τη Θράκη, μιλάμε πραγματικά. Βεβαίως, όπως λέτε και εσείς, μια ευαίσθητη περιοχή. Για μια όμως περιοχή που τα τελευταία διάστημα, με ευθύνη και του ΣΥΡΙΖΑ που ξεκίνησε την διαπραγμάτευση για την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία και ολοκλήρωσε η Νέα Δημοκρατία, έχει εδραιωθεί εκεί ο παράγοντας, ο Αμερικανονατοϊκός παράγοντας. Ανοίγοντας επικίνδυνα, αν θέλετε, επικίνδυνους δρόμους για το λαό μας. Αλλά επιτρέψτε μου όμως και μια άλλη κουβέντα. Όταν μιλάμε για τη μουσουλμανική μειονότητα, πρέπει να μιλήσουμε και για τα προβλήματά της. Μιλάμε για μια μεγάλη ανεργία, μιλάμε για μια μεγάλη φτώχεια, μιλάμε για νέα παιδιά από αυτήν την μειονότητα, τα οποία μέσω σκλαβοπάζαρων οδηγούνται να δουλεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Μιλάμε δηλαδή για ζητήματα τα οποία δεν έλυσε καμία μα καμία κυβέρνηση. Γίνανε βήματα πάντως το 2015-2019. Μπορώ να σας πω ότι υποψήφοι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, για παράδειγμα στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, είναι μια νέα κοπέλα, συνδικαλίστρια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό.
νέα κοπέλα από αυτή την κοινότητα. Βεβαίως, νέα κοπέλα, συνδικαλίστρια, η οποία δίνει μάχη προκειμένου να αντιληφθούν όλοι εκεί οι κάτοικοι της περιοχής ότι έχουν κοινά ταξικά συμφέροντα.